Να πω κάτι. Task, ένα πρόλογο. Ένα task, κάτι τέλος πάντων, το οποίο το παρατήρησα και εγώ στα πρώτα 4 χρόνια του γιού μου. Φροντίστε όλοι εσείς οι γονείς μετά από αυτή την ενότητα και μετά από όσα θα σας πούμε, να μην ξαναγίνετε ποτέ ξανά, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, υπηρέτες του ίδιου σας του παιδιού. Πάνω σε αυτό το θέμα θα πατήσουμε για το πώς θα αυτοεξυπηρετούνται τα παιδιά στην παιδική ηλικία και να γίνουν αυτόνομα άτομα. Ακριβώς. Πώς θα το μάθουμε. Γιατί μπορούν. Δεν είναι να σταματήσουμε να νομίζουμε ότι δεν μπορούν και ότι μόνο εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Μια χαρά ξέρουν και τα ίδια. Εννοείται και τα παιδιά από πολύ πολύ μικρά μπορούν να κάνουν πάρα πολλές εργασίες στο σπίτι. Εργασίες σε εισαγωγικά. Δεν εννοώ να τους βάλουμε να τους τρώσουμε στη δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματα που τα αφορούν, όπως έχει να κάνει με το στρώσιμο του κρεβατιού τους, να μαζέψουν τα παιχνίδια τους, όλα αυτά είναι πράγματα μικρά που πρέπει να τα κάνουν μόνο τους. Όχι να είμαστε εμείς από πάνω συνέχεια να μαζεύουμε και να τακτοποιούμε αν δεν το κάνουν αυτά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αυτοεξυπηρέτηση. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι στις κάρτες που θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε από τώρα θα παρατηρήσουμε όλα εκείνα τα στάδια της παιδικής ηλικίας στα οποία θα πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν πράγματα μόνα τους. Ξεκινάμε λοιπόν με το πότε πρέπει να το αφήσουμε να τρώει μόνο του. Λοιπόν, έρευνες έχουν δείξει ότι όσο πιο νωρίς δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα μόνα τους να έρθουν σε επαφή με την τροφή, τόσο πιο γρήγορα θα μπορούν να φτάσουν στο σημείο μόνα τους να τρώνε. Από 7 λοιπόν μηνών που ξεκινάει σιγά σιγά έτσι η εισαγωγή στερεών τροφών στα μωράκια μας, μέχρι και 2 ετών το παιδί έχει αυτό το εύρος το χρονικό, προκειμένου να μάθει να τρώει μόνο του. Κάποιοι γονείς επιλέγουν από πολύ μικρά να τα ξεκινούν μόνα τους να πιάνουν την τροφή τους και σιγά σιγά να χρησιμοποιούν κουτάλι, περίπου κτλ. Και σε κάποια γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Τώρα, πλένει χέρια και πρόσωπο. Αυτό μπορεί να γίνει από 1,5 χρονών μέχρι και 3. Δηλαδή, και εκεί δίνουμε ένα περιθώριο. Παρ' όλα αυτά, βοηθάμε το παιδί μας στην αρχή, σε όλα αυτά που θα πούμε τώρα. Δείχνουμε μία φορά και μετά μπορεί μόνο του να το κάνει. Το να πλένει τα δόντια του είναι μια δεξιότητα που θα κατακτήσει από 1,5 μέχρι και 7 χρονών. Είναι κάτι δύσκολο το να πλένει τα δόντια το παιδί μόνο του και χρειάζεται βοήθεια. Σαν το γιο μου που έκλαιγε χθες που ξέχασε να πλύνει τα δόντια του, πάει στο παιδικό και μου έλεγε: θα με κοροϊδεύουν, μπαμπά, δεν έχω πλύνει τα δόντια μου, γύρισε με πίσω. Δεν γυρνάμε πίσω. Δεν πειράζει, θα τα πλύνουμε το μεσημέρι. Τώρα, αν είστε στο αμάξι και θέλετε να βάλετε το παιδί να κουβαλήσει πράγματα, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, είναι κάτι που μπορεί να κάνει από την ηλικία των 18 μηνών, δηλαδή 1,5 έτους, μπορείτε να του δώσετε, ας πούμε, τα χαρτιά υγείας, που είναι κάτι ελαφρύ, λέω τώρα κάτι έτσι απλό. Χαρτοπετσέτες, χαρτομάτιλα, απλά πράγματα να κουβαλάει και να μπαίνει στη διαδικασία μέχρι και 4,5 ετών. Ενώ το να ντύνεται και να ξεδίνεται, που είναι επίσης κάτι, ένα βασικό αυτονόητο στάδιο και αυτονόητο το θεωρούν πολλοί γονείς, ειδικά από ένα σημείο και μετά, μπορεί να ξεκινήσει να πρέπει να το κάνει αυτό από την ηλικία των 2 ετών μέχρι και των 4. Δηλαδή, στην ηλικία των 4 ολοκληρώνεται πια αυτό το στάδιο. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, οι γιοί μας πρέπει στα 5 τους να δίνονται μόνοι τους. Αντίνουν εμάς. Τα έχουν άποψη και για τα δικά σας ρούχα, μην σας πω. Λοιπόν, αλλά το κομμάτι τώρα της τουαλέτας. Της που πολλά παιδάκια νιώθουν ότι αν δεν πάει η μαμά και ο μπαμπάς να τα βοηθήσουν, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και όμως μπορούν. Μπορούν και είναι κάτι το οποίο οι γονείς το δουλεύουν από πολύ μικρή ηλικία. Από 2 ετών, λοιπόν, ένα παιδί μπορεί σιγά-σιγά να ξεκινήσει να πηγαίνει μόνο του τουαλέτα και είναι κάτι το οποίο μέχρι τα 4. Ένα παιδί μπορεί πλέον να το έχει τελειοποιήσει σαν δεξιότητα αυτοεξυπηρέτησης. Τώρα, το να φυσήξει τη μητούλα του. Μια δύσκολη διαδικασία, Χριστιανά, θα πρέπει να σου πω. Να μου λέτε και εμένα για να ακούω να μαθαίνω. Χρονοβόρα και συνήθως με πολλά κλάματα. Δεν καταλαβαίνει όταν του λες φύσα, νομίζει ρούφα. Δηλαδή είναι αλλιώς. Είναι μικρούλια, μωρέ. Εντάξει, έχει ακόμα ο Γρηγόρης νομίζω λίγο χρόνο μέχρι τα 5. Όχι, το κάνει μόνος του. Όλα αυτά τα κάνει μόνος. Από 2 ετών λοιπόν μέχρι και 5 είναι ο χρόνος που δίνουμε στο παιδί μας την δυνατότητα να εξασκηθεί πάνω σε συγκεκριμένη δεξιότητα. Ενώ η τακτοποίηση των παιδιών, των παιχνιδιών, συγγνώμη, η τακτοποίηση των παιχνιδιών μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 πιο εντατικά, δηλαδή εκεί ήδη από νωρίς λέμε ότι πρέπει να μαζεύουμε τα παιχνίδια, μαζεύουμε μαζί με τα παιδιά, αλλά μέχρι και την ηλικία των 5 ετών αυτό μπορεί να κατακτηθεί. Τώρα, το να βάζει τα αντικείμενα στην κατάλληλη θέση, για παράδειγμα τα μολύβια να τα βάζει στη μολυβοθήκη ή σε μία κασετίνα. Αυτό δίνουμε ένα χρόνο στο παιδί μας από 3 ετών και πάνω, που καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα πράγματα και έχει έτσι και η λεπτή τους κινητικότητα έχει καλλιεργηθεί περισσότερο μέχρι την ηλικία των 5, ενώ από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν να σας βοηθούν στο πλυντήριο, στο να βάζουν μαζί σας πλυντήριο,
Καθώς. Είναι και ωραία διαδικασία αυτή, το να τα βάλουν μέσα στον κάδο. Μπορούν λοιπόν από 3 χρονών να ξεκινήσουν έτσι σιγά-σιγά και να τα ξεχωρίζετε και μαζί, οπότε μαθαίνετε και χρώματα. Επίσης, στην ηλικία των 3 ετών θα πρέπει να ξεκινήσει το παιδί να πηγαίνει το πιάτο του στον νεροχύτη, να φτιάχνει το κρεβάτι του. Και να δένει τα κορδόνια του περίπου στα 4 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο νωρίτερα να γίνει. Είναι δύσκολο αυτό, γιατί δεν πρέπει να εξασκήσουν τα δαχτυλάκια τους να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Ακόμα και για ένα μεγάλο πολυσόρις αυτό είναι δύσκολο. τώρα, όταν πάνε στο παιδικό μετά τα 4 χρόνια τους, μπορούν πλέον να ετοιμάζουν μόνα τους την τσάντα. Δηλαδή, το μπουκάλι που βάζουν, το φαγητό τους, οτιδήποτε. Είναι πράγματα πλέον που μπορούν τα ίδια να κάνουν και δεν χρειάζεται να τους τα κάνουμε εμείς. Όπως και το χτένις με το βούρτισμα που γίνεται το πρωί. Και το μπάνιο του μετά 4 ετών. Και το μπάνιο, έτσι, ναι. Εμάς ο δικός μας ο γιος από 2 ετών είχε ξεκινήσει να κάνει μπάνιο μόνος του, μέχρι τώρα που είναι 5 δηλαδή. Και δώσε tips, οδηγίες. Πάμε. Τώρα, βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουν οι γονείς. Ουσιαστικά να δώσουν χώρο στα παιδιά τους για ανεξαρτησία. Εκεί που λέτε, αχ, δεν θα τα καταφέρει. Όχι, κάντε ένα βήμα πίσω, δώστε ερεθίσματα, παρατηρήστε. Και δώστε το παιδί σας τη δυνατότητα να γίνει πιο ανεξάρτητο. Μη φοβάστε, δεν θα πάθει τίποτα απολύτως στο παιδί. Πάντα δίπλα του θα είστε εκεί να το παρατηρείτε και να Επίσης, πολύ βασικό να δημιουργήσετε ρουτίνες αυτοεξυπηρέτησης, όπως είναι το μάζεμα των πιάτων μετά από κάθε φαγητό, το να στρώνει το κρεβάτι του το πρωί. Μία ρουτίνα που θα ξέρει ότι πρέπει να την κάνει κάθε πρωί ή κάθε βράδυ. Και αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ να συμμετέχει έτσι ενεργά στις δουλειές του σπιτιού, αλλά και να συνδεθεί μαζί σας και να χαρείτε όλοι μαζί που έχετε κάνει κάτι. Όπως να νιώθει και εκείνο ότι ανήκει στην ομάδα μαζί με τη μαμά, τα αδερφάκια. Είναι πολύ σημαντικό. Για τα μικρά παιδιά επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα οπτικό πρόγραμμα, ένα οπτικό πλάνο, ώστε να βλέπουν ακριβώς τι έχουν να κάνουν. Μπορείτε αυτό να το φτιάξετε στον υπολογιστή πολύ εύκολα, βάζοντας κάποιες εικόνες αντί των εργασιών. Και έτσι να είναι πιο ευχάριστο και για τα παιδιά, να ξέρουν δηλαδή ότι μετά το φαγητό έχουμε π.χ. το πλήσιμο των πιάτων. Ένα πιάτο, φαγητό, φωτογραφία, Το πλήσιμο που πλένουμε, ναι. Πολύ σωστά. Ή φωτογραφίες και τρίψεις του παιδιού μπορείτε να βάλετε, που να κάνει αυτές τις δουλειές. Μπορεί να το φέρει πιο χαριτωμένο. Ναι, 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 ακριβώς. Πρόγραμμα στα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες. Πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία και είναι απαραίτητο και το πρόγραμμα από τη μία, για να μεταβούν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Και τέλος, μία άλλη συμβουλή που έχω να σας δώσω και η τελευταία, έχει να κάνει με την προσαρμογή του χώρου του σπιτιού, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών μας κάθε φορά. Πρέπει λίγο να οι γονείς. Να κάνουμε πίσω στα δικά μας θέλω, θα έλεγα. Λίγο να αλλάξουμε τη διακόσμηση του σπιτιού μας, όσο και αν δεν μας αρέσει, και να προσπαθήσουμε έτσι να το φέρουμε το σπίτι μας σε μία λογική που να μπορεί το παιδί μας να ζήσει άνετα και να μπορεί να κάνει πράγματα κι αυτό. Το είχαμε πει πολλές φορές. Και στα ντουλάπια να τοποθετούμε λίγο πιο χαμηλά, τα δικά του πράγματα. Να παρατηρήσουμε λοιπόν πολύ καλά τι δυσκολεύει το παιδί μας στην καθημερινότητά του και να προσπαθήσουμε να του κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή του, ώστε και αυτό να μην χρειάζεται τη δική μας βοήθεια και να μπορεί να γίνει πιο ανεξάρτητο. Αυτά έτσι. Μπράβο, ρε Βάκη. Πάρα πολύ ωραία η θεματική αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαθαίνουμε κι εμείς που δεν έχουμε παιδιά, δεν πειράζει. Καλό είναι τα μαθαίνεις από νωρίς. Οι γονείς πολλές φορές πνίγονται σε μία κουταλιά νερό. Έτσι, ειδικά ειδικά σε αυτές τις ηλικίες από 2-3 και μετά, έτσι, που αρχίζει το παιδί να διαμορφώνεται. Εύη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.